τον οικοκύρη του Ζεύγους, αλλά και πώς και αγραφεί το προφή του συζυγοκτόνου στο ρεπορτάζ του Μάριου Ιγνατίου. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί τις εξελίξεις η κοινή γνώμη γύρω από το φωνικό της Τρεμιθούσας με θύμα την 75χρονη Τζανίς Λέσλι Χάντερ από τη Βρετανία, μόνιμη κάτοικο Κύπρου. Την άτυχη γυναίκα, η οποία αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, έπνιξε με τα ίδια του τα χέρια ο σύζυγός της μετά από επιθυμία της, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, για να την λυτρώσει από τα βασανά της. Ο ίδιος, όπως φαίνεται, αφήσει κάποιο σημείωμα, νομιζόμενος ότι ίσως θα πέθαινε και ο ίδιος, ναι. Είχε αφήσει σημείωμα αναφέροντας ότι είχε προβεί στις πράξεις που σας ανέφερα προηγουμένως. Ό,τι και συμβαίνει, ο ισχυρισμός του διερευνάται. Στο παρόν στάδιο διερευνάται. Στην Τρεμιθούσα η κάτοικη είναι συγκλονισμένη. Ο σπιτονοικοκύρης του Ζεύγους και πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου, Χριστοφής Πέτρου, αναφέρει πως ακόμη δεν μπορεί να πιστέψει το τι έγινε. Οικιάζαμε του ανθρώπου αυτού εδώ και 6 χρόνια. Πραγματικά ήταν ένα ζευγάρι φιλήσυχων, όλο γεμάτη ευγένεια. Οι λεπτομέρειες γύρω από το φωνικό της Τρεμιθούσας πραγματικά συγκλονίζουν. Όπως περιγράφει μιλώντας αποκλειστικά στη κάμερα του Σίγμου ο κοινοτάρχης της Τρεμιθούσας, το ζευγάρι ήταν πολύ αγαπημένο, ενώ ο σύζυγος δεν έδωσε δικαίωμα ποτέ σε κανένα να αμφισβητήσει την αγάπη για τη γυναίκα του, το πόσο σωστός κάτοικος ήταν, αλλά και πόσο συνεπής ήταν απέναντι σε όλες τις υποχρεώσεις. Ο ίδιος μίλανε στην αστυνομία, είπε ότι το έκαμε αυτό γιατί μου το ζήτησε και η γυναίκα μου για να απελευθερωθεί από τους πόνους που ένιωθε τούτε και αποφάσισα τούτον το πράγμα και μετά θα αυτοκτονούσα και εγώ. Και πράγματι, όπως ξέρουμε, πήρε αρκετά υπνοτικά χάπια. Να υπενθυμίσουμε ότι τον 74χρονο πρόλαβαν τελευταία στιγμή η αστυνομία και η υπηρεσία ασθενοφόρων μετά από σήμα της Ιντερπόλ, αφού ο ίδιος είχε ενημερώσει νωρίτερα τον αδελφό του με μήνυμα ότι σκότωσε τη σύζυγό του και θα αυτοκτονήσει. Ο ύποπτος συζυγοκτόνος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, η κατάσταση της υγείας του όμως είναι εκτός κινδύνου. Πάντως, τα ακριβή αιτία του θανάτου της άτυχης γυναίκας αναμένεται να εξακριβωθούν μετά την ολοκλήρωση και των ιστοπαθολογικών εξετάσεων που θα γίνουν από τα δείγματα που λήφθησαν μετά τη σημερινή νεκροψία, αν και όλα δείχνουν ότι πέθανε από έλλειψη οξυγόνου, συνεπία φραγής της μύτης και του στόματος του θύματος. Κυρίες και κύριοι, δείτε σε πολύ λίγο.